Υπηγός ο Θεός ημών πάντοτα νυμκαία η τύφης αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η επίση υπηγός εσύ βασιλεύ ουράνια παράκλη και το θέμα της αληθείας, ο πάντα που παρών και τα πρώτα πληρών ο θησαυρός των αγαπητών και ζωής χορηγός, ελθέ και στήμησον την τιμή και το χώρισον εμάς τα πάση και λίγος, και σώσον αλεύθερα σου χάσον. Αμήν. Thank you.
My loins are burning with fever, for my life is a total mockery, and there is no soundness in my flesh. I was crushed and deeply afflicted, I roared with the groan of my heart. O Lord, all my longing is known to you, and my groaning is no secret to you. My heart raises, my strength has left me, and even the light of my eyes has failed me. My friends and companions approached and stood by, all my closest kinsmen kept their distance. And those who sought my life were ever down with those who wished me ill, spoke lies, plotting deception all the day.
Thank you.
in wrath, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Thank you.
Βλέπετε ον πως ακούετε, πως γάνε αν έχει
to me see the light. For nothing is hid that shall not be made manifest, nor anything secret that shall not be known and come to the light. Take heed then how you hear, for to him who has will more will be given, and from him who has not, even that what he thinks that he has will be taken away. Then his mother and his brothers came to him, but they could not reach him for the crowd. And when he was told, your mother and your brothers are
Thank you.
Όσοι προετοιμαστήκανε να μεταλάβουν τη Θεία Κοινωνία, στο τέλος θα δώσουμε τη Θεία Κοινωνία. For those who are prepared to receive Holy Communion, we will give Holy Communion at the end after dismissal. Please follow the direction of the ushers, beginning from the front, going to the back. Και την τίμηση
εορτάζουμε. Και το όνομα των Αγίων ελεήσει και σώσει μας ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Και Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς, may the Holy Trinity bless and protect us all. Good morning, καθίστε μια στιγμή. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουμε και σε όσους έχουν συγγενείς. Ξέρω πολλοί γιορτάζουν την Αγία Άννα το Δεκέμβρη, αλλά είναι και αυτή η μεγάλη γιορτή της Αγίας Άννης, είναι και η κοίμηση της Αγίας Άννης. Το Δεκέμβρη γιορτάζουν τη σύλληψη της Παναγίας, γι' αυτό γιορτάζουμε την Αγία Άννα το Δεκέμβρη και υπάρχει και άλλη γιορτή της Αγίας Άννης. Η Αγία Άννα είναι ιδιαίτερη Αγία που προσευχόμαστε σε αυτήν για την εγκυμοσύνη ιδίως, διότι η Αγία Άννα και ο Ιωακείμ είχαν δυσκολία να τεκνοποιήσουν και προσευχήθηκαν και ήταν πάντα πιστοί στο Θεό και ο Θεός τους έδωσε την Παναγία και ήταν πολύ ηλικιωμένοι. Κιόλας ο Αβραάμ και η Σάρα, ο Θεός τους έδωσε τον Ισαάκ σε πολύ μεγάλη ηλικία και πάλι ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, οι γονείς του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, και αυτοί ήταν ένα άγιο ζευγάρι που ο Θεός τους ευλόγησε όλα αυτά τα τρία ζευγάρια να τεκνοποιήσουν παρόλο που ήταν πολύ μεγάλη στην ηλικία. Αυτό είναι μεγάλο θαύμα και γι' αυτό προσευχόμαστε πάντα σε όλους αυτούς τους Αγίους, ιδίως στην Αγία Άννα, για όλες τις μητέρες και για όσους είναι έγκυος ή όσοι έχουν δυσκολία να τεκνοποιήσουν. Είναι μεγάλη ευλογία από το Θεό τα παιδιά και είναι μεγάλη ευλογία για μας που μπορούμε να δοξάζουμε τους Αγίους. Η Αγία Άννα, δια των πρεσβειών της, και δια των πρεσβειών της Παναγίας, της κόρης της, ο Θεός να μας ελεήσει. Καλημέρα να έχετε, ο Θεός.